Η Ρωσική ομάδα Οάγνερ και τσετσένοι μαχητές κατέλαβαν το σιδηροδρομικό σταθμό του Σολεντάρ και διέκοψαν τον ανεφοδιασμό των Ουκρανών στην πόλη, ενώ οι Ρωσικές δυνάμεις κατευθύνονται προς τα ορίχια Άλατος, στα οποία έχουν οχυρωθεί άνδρες της 128ης Ουκρανικής Ταξιαρχίας. Τα ορίχια άλλατος μπορεί να αποδεικτούν δύσκολο έργο για τους Ρώσους, καθώς είναι ένα διαφορετικού τύπου αζοφστάλ. Ο σιδηροδρομικός σταθμός βρίσκεται στην τοποθεσία στα Νίτσα Σευτσέκο και η σιδηροδρομική γραμμή οδηγεί απευθεία στις πόλεις Κραματόρ-Σλοβιάνσκ, οι οποίε θα αποτελέσουν τον επόμενο στόχο των Ρώσων, εφόσον τελειώσουν η κυφόρα της επιχειρήσης στο Μπάκμουτ. Μέσα στον μπακ οι Ρώσοι ελέγχουν πλέον ολόκληρο τον ανατολικό τομέα τη πόλη και ο επόμενος στόχος τους είναι να αποκτήσουν τον έλεγχο κάποιων συνοικιών στο κέντρο τη πόλη. Υπάρχουν πολλαπλές αναφορέ πως οι Ρώσοι κατάφεραν να σπάσουν τις Ουκρανικές αμυντικές γραμμές και πλέον επιτίθενται και από τα νοτιοανατολικά.